έχω ακούσει περιπτώσεις ασθενών οι οποίοι όντως έχουν ρωτήσει δικικούς τους συγγενείς στο εξωτερικό για να τακτοποιήσουν τις συνταγές τους και τις ανάγκες τους σε φάρμακα. Επιστρατεύουν συγγενείς και φίλους στο εξωτερικό προκειμένου να βρουν τα φάρμακά τους οι κριτικοί. Ο κόσμος δυστυχώς δεν θα εξυπηρετηθεί εύκολα στο πρώτο φαρμακείο που θα μπει λόγω των ελλείψεων και αναγκαστικά γυρίζει από φαρμακείο σε φαρμακείο να βρει τα φάρμακά του. Πολλές φορές και εμείς οι φαρμακοποιοί αναγκαζόμαστε να παραγγείλουμε αυτά τα φάρμακα από Αθήνα, από Θεσσαλονίκη ή τα αναζητούμε πολλές φορές και σε συναδέλφους, όχι μόνο στο Ηράκλειο αλλά και σε άλλες πόλεις. Η τριδημία γρήπης, ιώσεων και κορονοϊού προκαλεί αγωνία με φόντο και τις ελλείψεις φαρμάκων που εξακολουθούν να ταλαιπωρούν τους ασθενείς. Το μεγάλο θέμα αυτή τη στιγμή το αντιμετωπίζουμε στα φάρμακα που είναι της εποχής, τα αντισταμινικά, τα αντιβυχικά, τα αντιπυρετικά. Φάρμακα, αντιβιωτικά. Επιστήμονες βλέπουν την κορύφωση των ιώσεων να έρχεται περίπου στα τέλη Ιανουαρίου, σημειώνοντας εμφατικά πως φέτος έχουμε τα υψηλότερα επίπεδα του ιού γρήπης της τελευταίας δεκαετίας. Είμαστε στη χειμερινή περίοδο που όλες οι ιώσεις του αναπνευστικού συστήματος παρουσιάζουν αυξημένη συχνότητα. Ο κορονοϊός βρίσκεται σε επίπεδα υψηλής κυκλοφορίας σε σχέση με το Σεπτέμβριο, αλλά πολύ χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι. Όσον αφορά στον ιό της γρήπης, έχουμε τα υψηλότερα επίπεδα τουλάχιστον για μία δεκαετία. Τι είχαμε τώρα στην περίπτωση που έχουμε έξαρση αυτών των ασθενειών, να μην έχουμε σε επάρκεια τα φάρμακα που χρειαζόμαστε. Την ίδια ώρα η πίεση στα νοσηλευτικά ιδρύματα της Κρήτης αυξάνεται με τις κλινικές που υποδέχονται ασθενείς με λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος να είναι γεμάτες. Η κορύφωση θα γίνει προς τα τέλη Ιανουαρίου. Φέτος οι ιοί του αναπνευστικού συστήματος ήρθαν νωρίτερα. Τα προηγούμενα χρόνια η γρήπη ερχόταν αρχές Ιανουαρίου, ενώ φέτος ήρθε αρχές Δεκεμβρίου. Την κορύφωση την περιμένουμε τέλη Ιανουαρίου και έπειτα θα έρθει σταδιακή αποκλιμάκωση. Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης. Οι κλινικές παθολογίας και πνευμονολογίας σε όλα σχεδόν τα νοσηλευτικά ιδρύματα του νησιού λειτουργούν με υπερπληρότητα. Μία βελτίωση την περιμένω μέσα στη βδομάδα και την ερχόμενη, δεδομένου ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες οι οποίες κακώς για εμένα κλείνουν την περίοδο των διακοπών για 2 και 3 εβδομάδες, αφήνοντας εκτεθειμένη την αγορά και ακάλυπτη. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το συζητήσουμε, αλλά επειδή τώρα θα ανοίξουν οι εταιρείες, θέλω να πιστεύω ότι σε κάποιες περιπτώσεις θα αποκατασταθεί όποια έλλειψη. Με αυτές τις συνθήκες επέστρεψε σήμερα η εκπαιδευτική κοινότητα στα Θρανία. Έχουμε καταγράψει μέχρι τώρα στοιχεία σε κάθε τάξη να απουσιάζει 1 με 2 παιδιά, 1 με 2 μαθητές, δηλαδή είναι σε πολύ λογικά πλαίσια. Επίσης οι εκπαιδευτικοί επέστρεψαν στο σύνολό τους. Σε σύνολο 4.000 εκπαιδευτικών στο νομό Ηρακλείου είχαμε περίπου 20 καταγεγραμμένες απουσίες. Δάσκαλοι και καθηγητές απευθύνουν έκκληση στους γονείς να μην στέλνουν τα παιδιά με συμπτώματα στα σχολεία σε μια προσπάθεια να ελεγχθεί η διασπορά των ιώσεων. Δυστυχώς αυτό δεν το τηρούν όλοι οι γονείς. Κατανοούμε το πρόβλημά τους ότι είναι εργαζόμενοι, αλλά δεν μπορεί, ας πούμε, ο μαθητής να έρχεται την πρώτη ώρα και μετά τη δεύτερη ώρα να καταλαβαίνουμε ότι έχει δέκατα και να ενημερώνουμε το γονέα να έρθει να το παραλάβει. Έχει μείνει ήδη 2 ή 3 ώρες μέσα στην τάξη και αυτό είναι ολέθριο για τα υπόλοιπα παιδιά.